Κυρίες και κύριοι, σε ένα ρεπορτάζ το οποίο θα συζητηθεί και προαναγγείλαμε. Εάν πάτε αυτή την χρονική στιγμή στην περιοχή που κάηκε, στην Αττική, θα διαπιστώσετε ότι η πραγματικότητα είναι σκληρή. Ρεπορτάζ του Α αποδεικνύει ότι οι καταπατητές έχουν ήδη πιάσει δουλειά, φυτεύοντας ελιές και περιφράζοντας περιοχές που έχουν ήδη καεί. Λίγες ελιές από τη μία και οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση από την άλλη είναι αρκετές για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση των καμένων εκτάσεων. Αυτό το κόλπο το γνωρίζουν καλά οι ενδιαφερόμενοι καταπατητές που έχουν πιάσει ήδη δουλειά στα αποκαίδια. Δύο μήνες μετά τις καταστροφικές φωτιές εδώ στη Σταμάτα, ήδη οι επιτίδιοι έπιασαν δουλειά. Όπως εσείς μπορείτε να δείτε, πλάι στα καμένα και κομμένα δέντρα έχουν φυτέψει ελιές, έτσι ώστε να μετατρέψουν τη δασική έκταση σε αγροτεμάχιο. Όσοι δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά με το φύτεμα, έχουν ήδη προχωρήσει σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις, περιφράζοντας δασικές, καμένες εκτάσεις. Ξέρουν καλά πόσο εύκολα κόβονται τα καμένα δέντρα και στη θέση τους μπορούν να τοποθετήσουν μια βίλα με την πισίνα της. Βρισκόμαστε σε μια καθαρά δασική έκταση εδώ στον Άγιο Στέφανο. Η φωτιά του Αυγούστου πέρασε, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, και από εδώ. Δυστυχώς όμως, το τσιμέντο στη συγκεκριμένη περίφραξη είναι ακόμα νοπό. Είναι τόσο πρόσφατα τοποθετημένη η περίφραξη που, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει ίχνος οξείδωσης. Καταθέτουμε την επόμενη εβδομάδα νομοσχέδιο για τα καμένα της Αττικής, προστατεύοντας τις καμένες εκτάσεις από καταπατήσεις και διασφαλίζοντάς τις προς αναδάσωση για να μην αλλάξουν χαρακτήρα. Οι υπάλληλοι του Δήμου προσπαθούν να διώξουν τη λάσπη από τα καταστήματα. Και η γέφυρα αυτή εκεί πάνω που κλείνει και δεν περνάνε τα νερά να φύγουνε, και ο συγκισμός εκεί κάτω που πνίγεται από τη λάσπη. Από τη λάσπη τα καμένα είναι όλα. Ναι, 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 ναι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πέφτουν. Δεν τα καθαρά. Μα εδώ πρέπει να φύγει να γίνει γέφυρα. Αυτές οι δύο σωλήνες. Δεν ξέρω γιατί γέφυρα. Πρέπει να καθαρίσουν αυτά εδώ τα πράγματα. Μα και να καθαρίσουν πού θα περάσει το νερό. Πάλι από πάνω θα περάσει το νερό. Δύο μήνες μετά τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν το Δήμο Μαραθώνα, δυστυχώς κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν έγινε στο Δήμο. Και αυτό λόγω έλλειψης αδειοδότησης. Τα μόνα έργα που έγιναν ήταν τα ανεσχετικά φράγματα, όπως το συγκεκριμένο που βλέπετε, που δύο μόλις ώρες ήταν αρκετές για να υπερχυλήσει και να πνίξει το κέντρο του Μαραθώνα στη λάσπη. Δεν έγιναν τα υπόλοιπα έργα που περιμένουμε και δεν έχουν γίνει και τα δύο τα αντιπλημμυρικά. Δεν έγιναν δηλαδή τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα που είχαμε δει στη μακέτα. Μάλιστα, είπαν ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση να αδειοδοτηθούν αυτά. Από τη μία η γραφειοκρατία και από την άλλη οι καταπατητές με τα παραθυράκια του νόμου, το μόνο σίγουρο είναι πως το περιβάλλον μας νοσεί όσο και ο πολιτισμός μας. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, κυρίες και κύριοι, είναι, όπως λένε οι δασολόγοι και άλλοι επιστήμονες, το φύτεμα των ελιών είναι εθνικό σπόρο καταπάτησης. Φυτεύει ελιές σε καμένες εκτάσεις και εγείρεται διαδικασία αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και χαρακτηρίζεται γεωργική. Έτσι ακριβώς δουλεύουν οι επιτίδιοι.